μέσα στο χαρούμενο κλίμα της Αναστάσεως του Κύπρου Αναπητή, την οποία ζούμε την ευλογημένη αυτή περίοδο και του Τσοφταρίου που διανύει η Αγία μας Εκκλησία, σήμερα εορτάζουμε, θυμόμαστε, τις μυροφόρες γυναίκες και τον Άγιο Ιωσήφρον από Αρημαθέας και τον Άγιο Νικόδημο των περιοδών αυτού του κυρίου, που ήταν παρόντες τόσο στην αποκαθήλωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όσο και στις πρώτες ώρες, κυρίως οι γυναίκες, μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας και Σωτήρου μας και του Θεού μας, Ιησού Χριστού. Αγαπητοί μου αδελφοί, έχοντας ως παράδειγμα την γενναιότητα και την ανδρεία των μυροφόρων γυναικών και του Αγίου Ιωσήφ και του Αγίου Νικοδήμου, ας έχουμε τόλμη στη ζωή μας και ας συνεχίζουμε κανονικά τον αγώνα μας, σαν να είναι κάθε μέρα διότι είναι ό,τι χειρότερο να σκοτώνει, να διώχνει, να
καταστρέφει, να εκδίδει, να αδικεί και να εκμεταλλεύεται ο ένας τον άλλον. Γιατί μεταξύ μας, αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε ούτε ψηλότερα, ούτε χαμηλότερα. Στα μάτια του Θεού είμαστε όλοι ίσοι. Και όλοι θα δώσουμε απολογία στο Θεό για το τι κάναμε στους συνανθρώπους μας. Ο ένας τον άλλον. Ευχόμαστε το μνημόσυνο αυτό να είναι η τελευταία γενοκτονία που γίνεται στον πλανήτη της Γης πριν τη Δεύτερη Παρουσία. Ευχόμαστε ψυχές των ανθρώπων που έφυγαν στον ουρανό, 1.100.000 Έλληνες και 353.000 πόντοι αδελφοί μας και όλοι οι άλλοι που εκτοπίστηκαν και είναι στον ουρανό σήμερα, να είναι στα χέρια στους κόλπους, δηλαδή στην αγκαλιά του Αβραάμ και να χαίρονται και να απολαμβάνουν τη θυσία την οποία έκανα σώζοντας όχι χρυσαφικά και ρούχα, αλλά εικόνες και ιερά λείψανα. Το λείψανο το Αγίου Άντου Ρώσου το έχουμε στο προκόπι Ευβίας. Είμαστε υπερήφανοι σαν Έλληνες που έχουμε τέτοιον Άγιο. Γλώσσομαι και θαυματιμώ. Από το προκόπι Μικράς Ασίας είχε. Μέσα σε ένα τσουβάλι που φέρανε τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο για να τον γλιτώσουν από τους Τούρκους που προσπάθησαν να τον γάψουν. Αυτό και είναι μαύρο, το λείψανο Άγιο του, αλλά δεν κάηκε. Σε ένα τσουβάλι τον φέρανε μέσα. Και στο τσουβάλι βλέπουν τα παιδιά τους, τα ρούχα τους, τα ασημικά τους και τα χρυσαφικά τους. Είχαν τον Άγιο του Ρώσο. Λέει το Άγιο Σημάδι, εκεί τους έχεις την αγκαλιά του. Δεν γίνεται. Ευχόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, να είναι στον ουρανό οι άνθρωποι μας και εμείς, σαν χριστιανοί, εδώ στη Δυτική Μακεδονία, σαν Μακεδόνες που είμαστε, να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους, όχι της έξωσης, της απομάκρυνσης, όχι. Της αγάπης για τον Θεό, της αγάπης μεταξύ μας, της αγάπης για την Εκκλησία, της παραδόσεως και της πίστεώς μας. Με αυτόν τον τρόπο και ελεύθεροι θα είμαστε και σε δημοκρατική χώρα θα ζούμε. Χριστός Ανέστη.